Είπεν αυτής ο Ιησούς δια την απιστίαν ημών. Αδελφοί μου, όσοι σήμερα εδώ στην Εκκλησία είστε πατεράδες και μανάδες, όσοι είστε γονείς, το ξέρετε πολύ καλά ότι ο πατέρας και η μάνα συχνά είναι υποχρεωμένοι να κάνουν συνδυασμό. Τι συνδυασμό? Να συνδυάζουν, να συγκεράζουν την αυστηρότητα με την επίοικια. Πότε να αγαπάς το παιδί σου? Να το επαινείς, να το χαϊδεύεις. Αλλά και έρχονται στιγμές να μαλώνεις το παιδί σου, να το επιτιμάς, να τιμωρείς αν είναι ανάγκη και κάνει κάποιο σοβαρό παράπτωμα. Το ξέρετε λοιπόν πολύ καλά ότι αυτός ο συνδυασμός είναι απαραίτητος για την καλή αγωγή. Πότε αυστηρότητα και πότε επίοικια. Πότε αγάπη και πότε ξύλο. Λοιπόν, αυτόν τον συνδυασμό, αυτόν τον συγκερασμό αυστηρότητας και επίοικίας παρουσιάζει το σημερινό Ευαγγέλιο. Εάν το προσέξατε, εάν την περικοπή την έχετε διαβάσει, εάν την έχετε ακούσει, αυτά που διηγείται σήμερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος δείχνουν την καλή συμπεριφορά του Θεού στις διάφορες περιστάσεις. Για προσέξτε. Στο μεν παιδί το άρρωστο, το δαιμονισμένο, το δυστυχισμένο, που το έφερε ο πατέρας να το παραδώσει τον Κύριο. Σε παρακαλώ Κύριε μου, πατέρας είμαι και πονώ. Παιδί μου είναι και το βλέπω, σπαράζει η καρδιά μου, σε παρακαλώ κάνω καλά. Σε αυτό το άρρωστο παιδί, το δυστυχισμένο, δείχνει αγάπη απέραντη και πήκε ο Κύριος και το θεραπεύει αμέσως. Αλλά αντιθέτως, σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που έγιναν αφορμή να αρρωστήσει το παιδί, να μπει ο δαίμονας μέσα του. Γιατί πολλές φορές οι γονείς φταίνε, μάλλον τις περισσότερες φορές. Φταίνε οι γονείς γιατί τα παιδιά δεν πηγαίνουν καλά και ξεστρατίζουνε και παίρνουν άσχημο δρόμο και μπαίνει ο διάολος μέσα τους και γίνουν τα παιδιά διαβόλοι. Επαναλαμβάνω, φταίνε οι γονείς, φταίει το περιβάλλον, φταίει η κοινωνία, φταίει το σχολείο, φταίει αυτή η ζούγκλα. Σε όλους αυτούς τους άλλους δεν δείχνει επίοικια ο Χριστός, αλλά δείχνει αυστηρότητα με τα λόγια εκείνα, τα πολύ χαρακτηριστικά του σημερινού Ευαγγελίου. Τα λόγια πάρα πολύ χτυπητά, να φανταστείτε, τόσο χτυπητά που πριν 20 χρόνια τα ξαναείπα και ο Πάτερ Χρήστος τα θυμότανε. Θυμάσαι, μου λέει τώρα στο ιερό, όταν είχε έρθει μια φορά στη Θάσο στο Λιμένα και έκανε το κήρυγμα πάνω σε αυτό το ρητό: «Ω γενναι άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσωμε θυμών, έως πότε ανέξωμε ημών». Και 20 χρόνια το θυμότανε. Πολύ αυστηρά, πολύ καυστικά, απειλητικά αν θέλετε, τα λόγια του Χριστού μας σε εκείνους που φταίνε για το κατάντημα των παιδιών, για το κατάντημα της νεολαίας. Και επετίμησε, λέει. Η λέξη επιτιμώ σημαίνει μαλώνω. Μάλωσε ο Χριστός σε τρεις περιπτώσεις. Πρώτα επετίμησε την γενεά, την κοινωνία δηλαδή. Και σας παρακαλώ, χίλιες φορές καλύτερη θα ήταν εκείνη η κοινωνία από τη σημερινή κοινωνία, νομίζω, Εάν στις δικές μας ημέρες θα ερχόταν ο Χριστός, μόνο τα λόγια αυτά θα έλεγε: «Ω γενναία άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε ανέξομαι ημών». Μόνο τα λόγια αυτά θα έλεγε. Ή θα έπαιρνε και το φαγγέλιο πάλι, το μαστίγιο, να μας μαστιγώσει. Γιατί, αδελφοί μου, δεν το λέω αυτό για ένα σχήμα λόγου. Κρίνοντας από τον εαυτό μου, βάζω και τον εαυτό μου στην πρώτη θέση. Έτσι όπως καταντήσαμε στη σημερινή κοινωνία, όχι απλώς ζούγκλα την πούμε, και δεν το θεωρώ αμαρτία και ασέβεια, να γράφω τη λέξη αυτήν κοινωνία, όχι με όμικρον γιώτα και με ωμέγα, που σημαίνει επικοινωνία των ανθρώπων, που σημαίνει ομάδα ανθρώπων, αλλά τη γράφω το κι με ύψιλον και τον με όμικρον. Και όσοι ξέρετε γράμματα,
Σκεφτείτε μοναχοί σας τι εννοώ όταν λέω. Η κοινωνία έγινε με ύψιλον και με όμικρον. Και όσοι το καταλαβαίνετε, ρωτήστε τους άλλους. Γιατί δεν θέλω πω τη λέξη εδώ μέσα. Ω γενεά άπιστος και διαστραμμένη, μα υπήρξε ποτέ άλλη γενεά πιο άπιστη από τη δική μας? Πιο άθεη, πιο ηλιστική, πιο βρωμερή και διαστραμμένη, λέει. Και υπήρξαν ποτέ σε άλλη κοινωνία πιο διαστραμμένοι άνθρωποι? Μα τώρα οι διαστροφές, μα τώρα οι βρωμιές, μα τώρα η ακολασία δεν θεωρείται αμάρτημα, ίσα ίσα θεωρείται προτέρημα. Εγώ τολμώ να σας πω, είναι τόσο βρωμερή η κοινωνία η δική μας, η σημερινή ανθρωπότητα, που τα Σόδωμα και τα Γόμορα αγγελούδια ήσαν μπροστά μας. Ακούτε, τα Σόδωμα και τα Γόμορα, οι διεστραμμένοι εκείνοι οι άνθρωποι ήταν πολύ καλύτεροι από τη σημερινή κοινωνία. Και έρχεται ο ποιητής, ο καημένος ο ποιητής. Αχ, λέει, να γινόταν μια φορά αυτή η κοινωνία πώς, αγγελικά πλασμένη. Από διαβολική που είναι, πώς να γίνει αγγελική, εύκολο είναι? Ω γενεά άπιστος και διαστραμμένη. Ο δεύτερος, ο οποίος παίρνει την τιμωρία, τον οποίον επιτιμά ο Χριστός, το μαλώνει, ποιος είναι? Είναι ο τύραννος. Ο μεγάλος τύραννος που τυρανάει τον κόσμο. Ο τύραννος του σημερινού παιδιού, του Ευαγγελίου. Δεν είχε καρκίνο το παιδί, δεν είχε άλλη αρρώστια. Υπέφερε από το δαιμόνιο. Και το δαιμόνιο είναι ο μεγαλύτερος τύραννος. Θα έχετε δει, φαντάζομαι, δαιμονισμένο άνθρωπο. Τι φρικαλέα που είναι η εικόνα που παρουσιάζει ο δαιμονισμένος άνθρωπος. Και αν με ρωτήσετε τα σημερινά παιδιά, οι σημερινοί νέοι, ποια αρρώστια έχουνε, δεν θα πω τα ναρκωτικά. Πολύ μικρότερο κακό είναι αυτό. Τα ναρκωτικά είναι πολύ λιγότερο, μικρότερο κακό από τη μεγάλη αρρώστια της σημερινής κοινωνίας και ιδιαίτερα σημερινών νέων που έχουν το δαίμονα μέσα τους. Και αυτόν τον τύραννο που τυρανάει τον κόσμο, τον μαλώνει ο Χριστός και τον βγάζει μέσα από την ψυχή του παιδιού. Τον επετίνησε, λέει, το δαιμόνιο, τον μάλωσε. Μακάρι να ερχόταν και στη σημερινή γενεά, στη σημερινή κοινωνία, να επιτιμήσει και να διώξει ο Χριστός το δαίμονα, γιατί ο δαίμονας, όπως λέει το Ευαγγέλιο, έγινε ο κοσμοκράτορας στους κόσμους του αιώνος τούτου. Και τώρα, αδελφοί μου, έρχομαι στο τρίτο. Ποιους άλλους μάλωσε ο Χριστός? Μάλωσε την κοινωνία και την είπε άπιστο και διαστραμμένη. Μάλωσε τον σατανά και τον είπε τύρανο της κοινωνίας. Αλλά κυρίως, προσέξτε αυτό το τρίτο, μάλωσε ο Χριστός και επετίμησε ποιους? Τους μαθητές του, τους 12 Αποστόλους, λέει το Ευαγγέλιο. Προσπάθησαν εκείνοι πρώτοι να βγάλουν το δαιμόνιο από το παιδί μέσα, να το θεραπεύσουν, και δεν μπόρεσαν. Και το ρώτησαν, Χριστέ μας, γιατί εμείς δεν μπορούμε? Μαθητές σου είμαστε, κοντά σου είμαστε, τη χάρη σου έχουμε. Μαζί τρώμε, μαζί περπατάμε, μαζί προσευχόμεθα, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε το δαιμόνιο? Και απήντησε ο Χριστός, όπως εγώ άρχισα σήμερα το κήρυγμα. Και είπε ο Ιησούς αυτής, δια την απιστία ημών. Επειδή δεν έχετε πίστη, γι' αυτό δεν είστε ικανοί να βγάλετε το δαιμόνιο. Τώρα ελάτε να απαντήσουμε, γιατί η σημερινή κοινωνία δεν πάει καλά? Να η απάντηση σου. Δια την απιστία ημών. Αδελφοί μου, τώρα θα διαμαρτυρηθείτε ίσως και θα πείτε, καλά, εμείς δεν πιστεύουμε στο Θεό. Όλοι πια, τέλος πάντων, άπιστοι είμαστε και που γεμίζουν οι εκκλησίες, τα μοναστήρια, τα προσκυνήματα, που γίνονται προσευχές, αφιερώματα. Αυτό δεν είναι εκδήλωση της πίστεως? Επιτρέψτε μου να έχω μια αμφιβολία. Τις περισσότερες φορές δεν είναι σωστή η πίστη, είναι αρρωστημένη και πρέπει να τη θεραπεύσουμε την πίστη. Ή αν θέλετε, τις περισσότερες φορές ο λιγοπιστία είναι ανακατεμένη λιγάκι με προλήψεις, με θρησκοληψίες, με δυσιδαιμονίες, με τέτοια πράγματα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα λόγια μας, τι είναι αυτή η πίστη. Και κυρίως, προσέξτε με, δύο ειδών απιστία υπάρχει στο σημερινό κόσμο. Εγώ είπα, σαν τη σημερινή γενεά άπιστη δεν ξαναπέρασε. Γιατί? Δύο ειδών απιστίες κάνει η σημερινή κοινωνία. Η μία είναι η θεωρητική απιστία,
Μα ποτέ, αδελφοί μου, ποτέ. Δεν ξαναγράφτηκαν τέτοια βιβλία όπως στη σημερινή εποχή, που να διακηρύττουν επίσημα ότι εγώ είμαι άθεος, δεν πιστεύω σε τίποτε, δεν υπάρχει τίποτε, είμαι ελεύθερος. Τα ακούτε? Δεν πιστεύω σε τίποτε, δεν υπάρχει τίποτε, είμαι ελεύθερος. Η κόλαση και ο παράδεισος σε αυτή τη γη είναι. Πέρα από τον τάφο δεν υπάρχει ζωή. Μην ακούτε παραμύθια που λένε οι παπάδες και οι θεολόγοι. Τέτοια λόγια επαναλαμβάνω, που κάποιος λογοτέχνης δικός μας, και το είπα στην Αγία Μαρκέλα που γιορτάζαμε, το θυμάστε? Ήταν καμιά από εσάς εκεί? Το είπα στην Αγία Μαρκέλα τότε στο πανηγύρι και πετάχτη απόξω μια κυρία, ένα γίνεο, και χωρίς μου το λόγο. Και ξέρετε τι μου είπε? Δεν το άκουσα, εγώ μου το είπαν οι άλλοι. Άσυχτη ρε παπά, λέει. Τον καθεντάκι βρίζεις. Και σηκώθηκε και έφυγε. Η γυναίκα. Και αυτή ήρθε στην εκκλησία και προσκύνησε. Αυτή η γυναίκα, το γίνεο αυτό, ήρθε στην εκκλησία και προσκύνησε την εικόνα. Και μόλις είπαμε ότι είναι άπιστος αυτός που γράφει δεν υπάρχει τίποτε, δεν πιστεύω τίποτε, είμαι ελεύθερος, αυτό είναι αθεία. Μας έβρισε και έφυγε. Αλλά εγώ αυτό το βρίσιμο το θεωρώ παράσιμο, ξέρετε. Και όταν υπάρχει αντίδραση στο κήρυγμα, τότε το κήρυγμα είναι σωστό. Αν όλοι λένε μπράβο και μπράβο και μπράβο και μπράβο, κάτι δεν πάει καλά. Άμα επενείς τους ανθρώπους και κολακεύεις τους ανθρώπους, και άμα τους δικαιολογείς τα λατώματά τους, δεν είσαι καλός ιεροκήρυκας. Πρέπει να θίγεις λίγο τα κακό σκήμενα, να λες λίγο τα κουστούρια των ανθρώπων. Και αντέδρασε η κυρία και έφυγε. Καλό της έκανε. Λοιπόν, η πρώτη απιστία του σημερινού κόσμου είναι θεωρητική. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτε. Και σε αυτή την θεωρητική απιστία υπάρχει μια άλλη κατηγορία, στην οποία ανήκουν πολλοί από εμάς τους θρησκευόμενους. Μα θρησκευόμενοι και άπιστοι γίνεται? Ναι. Θρησκευόμενοι και άπιστοι. Το λιγότερο ολιγόπιστοι. Ποιοι είναι αυτοί? Εγώ, λέει, πιστεύω, αλλά με το δικό μου τρόπο. Ακούς? Πάρα πολύ μου το λέει συχνά αυτή. Εγώ δεν πάω στην εκκλησία, αλλά στο σπίτι προσεύχομαι. Τι ανάγκη είναι να πάω στην εκκλησία? Εγώ πιστεύω, αλλά με το δικό μου τρόπο. Μεγαλύτερη αίρεση. Μεγαλύτερη πλάνη. Μεγαλύτερη κακοδοξία από αυτήν δεν υπάρχει. Πιστεύει τον Θεό με το δικό του τρόπο. Και τι νόμιζες πως είναι? Φαγητό είναι να το μαγειρέψει με το δικό σου τρόπο? Κατσαρόλα είναι? Να εφαρμόσεις τη δική σου μέθοδο? Ή πιστεύεις όπως πιστεύει η εκκλησία, ή δεν είσαι τίποτε. Τα δόγματα, οι αρχές, η λατρεία, οι παραδόσεις, τα πιστεύματα, όπως ακριβώς τα λέει η Ορθοδοξία, λίγο να αποκλίνεις, πίστη δεν έχεις. Την έχεις νοθεύσει την πίστη. Αλλά αυτή είναι η ολιγότερη, ξέρετε, άπιστη. Η περισσότερη άπιστη ποιοι είναι? Της πρακτικής απιστίας. Ναι, στα λόγια πιστεύεις στον Θεό και πας στην εκκλησία και κάνεις θαύματα και ανάβεις κεριά. Στην πράξη όμως, πού είναι η πίστη σου? Να σου πω 2-3 περιπτώσεις. Πρώτα, το στόμα σου. Όχι όταν είναι ανοιχτό, όταν είναι κλειστό. Αυτό φανερώνει ότι δεν πιστεύεις στον Θεό. Τι εννοώ με αυτό? Όταν δεν το ανοίγεις ποτέ αυτό το στόμα, να μιλήσεις για την πίστη, για το Θεό, για την Παναγία. Όταν βρίζουν οι άλλοι τον Θεό και εσύ, έβαλες εδώ κλειδονιά και είσαι μονκοθόδωρος και μουγκάθηκες. Τι είδος πίστη είναι αυτή? Ο άλλος είναι γραμμένος σε ένα κόμμα πολιτικό και φωνάζει για το κόμμα και γράφει συνθήματα. Ο άλλος είναι γραμμένος σε μια ομάδα ποδοσφαιρική και έχει ξετραλαθεί και φωνάζει και ορίεται και ξοδεύει και ταξιδεύει για να πάει στην μπάλα. Και εσύ είσαι γραμμένος στην Ορθοδοξία και δεν το ανοίγεις αυτό? Να μιλήσεις μια φορά την ημέρα. Ή αυτό, αν είναι δύσκολο, γιατί τη γλώσσα δυστυχώς την έχουμε για άλλα λόγια και το στόμα. Φαίνεται ότι είσαι άπιστος, και για τον εαυτό μου το λέω, από τα γόνατά σου. Από το στόμα πρώτα είπαμε, και από τα γόνατα φαίνεται ο άνθρωπος. Εάν λες ότι πιστεύεις στο Θεό
και δεν γονατίζεις κάτω να κάνεις μία προσευχή την ημέρα. Και τα γόνατα σου δεν κάνουν καλό εκεί. Τι είδος πίστη είναι αυτή? Πώς τον θέλει το Θεό? Δεν κουβεντιάζεις μαζί του? Εδώ αγαπάς έναν άνθρωπο, ένα φίλο έχεις, ένα γείτονα, ένα κουμπάρο, ένα συγγενή, και θέλεις κάθε μέρα να τον βλέπεις. Και αν δεν τον βλέπεις, τουλάχιστον στις γυναίκες ξέρω αυτά, το τηλέφωνο είναι καλά. Και βγαίνει ο λογαριασμός 40.000, 50.000 μετά. Στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, παίρνει τηλέφωνο, δεν είναι έτσι? Τον άνθρωπο το μιλάς. Το Θεό δεν θέλει να τον μιλήσει. Αφού τον πιστεύεις και τον αγαπάς, να γονατίζεις κάτω και να προσεύχεσαι. Όχι απλώς δεν γονατίζει, όχι απλώς δεν προσεύχεται θερμά, ούτε ένα σταυρό δεν κάνει, μα σαν το ζώο. Σαν το ζώο. Πέφτει κοιμάται το βράδυ. Χωρίς να κάνει το σταυρό του. Και τι είδος πίστη είναι αυτή, σε παρακαλώ? Και ένα τελευταίο τώρα. Και είσαι εσύ χριστιανός και πιστεύεις στο Θεό, τότε δεν μου λες, η μελαγχολία, το άγχος, τι δουλειά έχει στη ζωή σου? Εάν το παιδί είναι στην αγκαλιά της μάνας, φοβάται τίποτε? Εάν το παιδί, το μικρό το μωράκι, είναι στην αγκαλιά της μάνας, έχει να φοβηθεί τίποτε? Και εσύ που πιστεύεις στην αγκαλιά του Θεού είσαι, γιατί φοβάσαι τη ζωή? Γιατί αγωνιάς? Γιατί στενοχωριέσαι? Γιατί αδειμονείς? Γιατί χάνεις την πίστη σου? Και τελευταίο, κι αν πιστεύεις αληθινά στο Θεό και ότι υπάρχει άλλη ζωή και υπάρχει παράδεισος και υπάρχει κόλασης, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, αμήν. Εάν το πιστεύεις αυτό, γιατί άμα είναι η κηδεία κάποιου δικού σου ανθρώπου, όλο φύρεσαι και κλαις και είσαι παρηγόρτος και να έχεις χάσει την ζωή όλη? Αφού τα πιστεύεις αυτά, ως περιληπτοί μη έχοντες ελπίδα, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί η πίστη μας είναι ανεμική. Και λέει το Ευαγγέλιο σήμερα, θέλω να τελειώσω με αυτό. Λέει το Ευαγγέλιο σήμερα, αν έχει τελεπίστη πόσο? Σαν ένα κόκκο συνάπιος. Σαν ένα μικρό σποράκι. Πολύ λίγη πίστη, αλλά σωστή και αληθινή. Θα πείτε, λες, σε αυτό το βουνό, ένα μεγάλο βουνό, πάνε παραπέρα και θα φύγει το βουνό. Και πάνω σε αυτό υπάρχει ένα ανέκδοτο. Το έχω ξαναπεί παλαιότερα. Εκεί στη Μικρά Ασία, κοντά στη Βυθινία, στην Ελενούπολη, υπάρχει ένα βουνό που το λένε οι Τούρκοι Ντούρνταγ. Στάσου βουνό, έτσι σημαίνει αυτό. Ντούρνταγ. Ξέρετε γιατί ονομάστηκε έτσι? Γιατί μαλώναλε μια φορά ένας μουσουλμάνος και ένας χριστιανός. Ποια πίστη είναι αληθινή, η δική μας ή η δική τους? Το Ευαγγέλιο ή το Κοράνιο? Ο Χριστός ή ο Μάμερ? Και του λέει ο μουσουλμάνος το χριστιανό, ξέρεις, του λέει, απορώ με το Ευαγγέλιο, παράλογο το Ευαγγέλιο είναι. Λέει, τι παράλογο? Να, λέει, άμα έχεις πίστη, λέει, το βουνό θα μετακινηθεί. Μα είναι δυνατόν αυτό, λέει? Θα σηκώνει η λογική του ανθρώπου? Πώς θα περπατήσει το βουνό δηλαδή? Και τότε, λέει, ο χριστιανός που πίστευε αληθινά έκανε το σταυρό του. Για να αποδείξω, λέει, σε αυτό το μεμέτι ότι η πίστη μου είναι αληθινή, σήκω από εδώ και πάνε παραπέρα. Και το βουνό ξεκίνησε να φεύγει. Περπατούσε. Και τότε ο Τούρκος φώναξε, λέει, Ντούρνταγ, Ντούρνταγ, στάσου βουνό, μη φεύγεις. Και έτσι ονομάστηκε τον Ντούρνταγ από την πίστη του ενός χριστιανού. Μάλιστα. Αδελφοί μου, θέλω να τελειώσω έτσι. Η απιστία στη ζωή είναι ο μεγαλύτερος σκόπελος. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Το μεγαλύτερο σκοτεινό πέλαγος που πνίγονται οι άνθρωποι. Είναι ολιγοπιστία μέσα. Τα χάνουν εύκολα. Στην πρώτη δυσκολία κλονίζεται η πίστη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι μαθητές του Χριστού παρακαλούσαν, Κύριε, πρόσθεση μην πίστη. Άμα τους κατηγόρησε ο Χριστός, τους μάλωσε, δια την απιστία σας δεν έγινε το θαύμα. Τότε αυτοί δεν είπαν, όχι, έχουμε πίστη. Πώς κάνετε εσείς, πώς κάνω εγώ? Αν σε πούνε σε ένα άπιστο, μα εγώ παππούλια άπιστος είμαι. Αλλά οι μαθητές είχαν ταπείνωση. Μόλις τους είπε ο Χριστός, δια την απιστία σας δεν έγινε το θαύμα, τι απήντησαν αυτοί? Κύριε, πρόσθεση μην πίστη. Σε παρακαλούμε, δώσε μας λίγη πίστη. Σας παρακαλώ λοιπόν κι εγώ σήμερα, που ακούσαμε αυτό το Ευαγγέλιο και αυτό το κήρυγμα, πόσο φοβερό πράγμα είναι η απιστία. Το να χάσεις την περιουσία σου, λέει ο Κοσμάς ο Ετωλός, δεν είναι τίποτε. Ξαναγίνεται. Το να χάσεις την υπόλοιψή σου δεν είναι τίποτε, λέει. Ξαναγίνεται. Το να χάσεις το κεφάλι σου δεν είναι τίποτε. Μην τυχόν και χάσεις την πίστη σου. Έχασες τα πάντα. Σας παρακαλώ λοιπόν, σας συγκετεύω, στις προσευχές που κάνετε, στις παρακλήσεις που διαβάζετε στις γυναίκες, να μην ζητάτε άλλα πράγματα υλικά.
Κύριε, πρόσθεση μην πίστη. Θεέ μου, δώρο είναι και η πίστη. Δώσε μας να έχουμε πίστη, γιατί η πίστη είναι το στήριγμα. Η πίστη είναι το σωσίβιο. Η πίστη είναι ο βράχος. Η πίστη είναι το άπαν. Είναι το οξυγόνο της ψυχής μας, ο δε Κύριος. Διαπρεσβειών της Θεοτόκου που εορτάζουμε σήμερα την Αγία Ζώνη της. Ας δίνει σε όλους μας πίστη να μείνει.